Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην σημερινή μας αυτή συνάντηση. Η συνάντησή μας σήμερα γίνεται σε μια δύσκολη μέρα. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τραγωδία των Ντεμπών. Από το έγκλημα των Ντεμπών. Αυτό δεν μπορέσαμε να το υπολογίσουμε όταν προγραμματίσαμε τη σημερινή μας συνάντηση. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε ό,τι μας αφορά, αλλά όπως φαίνεται και πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, δεν θα επιτρέψουμε αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αν είναι δυνατόν και εμείς και όλη η κοινωνία, όπως είπα προηγουμένως, αυτά που βάζωσαν εκεί πέρα, τα βαγόνια που εξαφάνισαν, να πάμε οι ίδιοι με τα χέρια μας να σκάψουμε να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Λοιπόν, κάνουμε σήμερα εμείς μία ανοιχτή συνέλευση προς όλους όσους έχουν ένα ενδιαφέρον για αυτό που συμβαίνει, για τον νέο χώρο αυτό της νέας το νέο πολιτικό χώρο της Νέας Αριστεράς. Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε αυτούς που έχουμε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμαστε σε κάθε δημοκράτη, προοδευτικό και αριστερό πολίτη και καλούμε να συμμετάσχει σε αυτό το νέο ξεκίνημα, το νέο εγχείρημα, κάθε άνθρωπος που έχει συνειδητοποιήσει από το 19 και με ίσως μεγαλύτερη σφοδρότητα ακόμη από το 23, ότι η δεξιά στη χώρα μας έχει πια μια ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία και από την άλλη πλευρά του προοδευτικού μπλοκ δεν υπάρχει καμία πιστική απάντηση. Κανένας σήμερα ίσως δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ή το Κομμουνιστικό Κόμμα ή άλλα κόμματα που βρίσκονται σε αυτό το χώρο ότι μπορεί να αντιπαλέψει την ηγεμονία αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους αυτούς, καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτό το εγχείρημα, να καταθέσει τις απόψεις του, τις ιδέες του, το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και πώς θα μπορέσουμε εμείς από αυτή την πλευρά να συγκροτήσουμε ένα χώρο ο οποίος θα δίνει ακριβώς αυτή την πιστική απάντηση και ενδεχομένως να παίξει και ένα ρόλο ώστε να υπάρχουν συμμαχίες σε αυτόν τον προοδευτικό χώρο προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό που τελευταία λέμε καθεστώς Μητσοτάκη. Πιστεύουμε ότι δεν μας αξίζει αυτή η απαξίωση για την πολιτική που υπάρχει σήμερα. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια όλο και διωγγώνεται αυτή η κατάσταση, αυτή είναι μια πραγματικότητα πια, ότι πάρα πολλοί κόσμος ιδιωτεύει, πάει στην αδράνεια ακριβώς γιατί δεν πιστεύει σε τίποτα, σε κανέναν και δεν πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή του προς το καλύτερο και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται όχι μόνο η δεξιά αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτούς ή πάνε στην απάθεια ή μπορεί να ενισχύσουν ακόμα και την ακροδεξιά. Θέλω να αναφερθώ για πολύ λίγο στην αποχώρησή μας από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα μιλήσει και ο Δημήτρης μετά, ίσως πιο αναλυτικά. Θέλω να μιλήσω κυρίως για μένα. Αποχώρησα από το ΣΥΡΙΖΑ προτού 3 μήνες περίπου και 3 μήνες μετά τις εσωκομματικές εκλογές που ανέδειξαν ως πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη. Στην αριστερά εγώ οργανώθηκα και ήμουν μαθήτρια ακόμη. Σε αυτό το χώρο παραμένω, έτσι αισθάνομαι, στο χώρο της αριστεράς. Με περηφάνεια υπηρέτησα αυτό τον χώρο για 33-34 πόσα χρόνια πάνε, από τότε που ιδρύθηκε ο ενιαίος συνασπισμός. Με περηφάνεια αισθανόμουν περήφανη και αυτός ο χώρος βέβαια προσωπικά εμένα μου έκανε και την τιμή να είμαι 2 φορές βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο νομό και μου έδωσε την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τους μαθιώτες συμπολίτες μου. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ όμως, στη δική μου συνείδηση, έχει κλείσει και έχει κλείσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο που θα μπορούσε να γίνει. Ο χώρος δηλαδή που μεγαλώσαμε
οριμάσαμε πολιτικά, έχει μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο. Αυτός ο χώρος που υπηρετήσαμε με ανιδιοτέλεια έχει γίνει κάτι άλλο, έχει μεταλλαχθεί και πια αισθάνομαι ότι δεν με χωράει, δεν μας χωράει, γιατί μιλάω προσωπικά, αλλά νομίζω ότι αυτό καλύπτει πάρα πολλούς ανθρώπους που αποχώρησαν ή που έχουν πάει αυτή τη στιγμή στο σπίτι τους, ιδιωτεύουν δηλαδή στην πραγματικότητα από την απογοήτευση. Θυμάστε ένα μεγάλο διάστημα τι γινόταν εκεί κατά την περίοδο των νοσοκομματικών εκλογών, κυρίως ενδιάμεσα τον πρώτο, καθ' όλη τη διάρκεια και τον πρώτο, αλλά και τον ενδιάμεσο χρόνο, ότι υπήρχαν ψεύδεις, συκοφαντίες, δολοφονίες χαρακτήρων, μιλούσαν για αποπαρασιτώσεις, για βαρύδια και όλα αυτά απευθυνόταν κυρίως στους ανθρώπους αυτοί που ήταν εδώ και δεκαετίες στο χώρο αυτό και τον υπηρέτησαν, όπως είπαμε, ανιδιοτέλεια. Κατά τη γνώμη μου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια... Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που είχαμε στο μυαλό μας και υπηρετούσαμε. Έχει κλείσει το κύκλο του, βρίσκεται σε μία τροχιά φθοράς και απαξίας και θα τολμούσα να πω ότι εγώ αισθάνομαι και τον καιρό που έμεινα μετά την εκλογή του νέου Προέδρου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πια μετατρέπεται σαν μία χωάνη που απορροφά την αξιοπρέπεια της αριστεράς και του κάθε αριστερού. Εδώ βάζω τελεία, θα δώσω λόγο στον Δημήτρη τον Τζανακόπουλο και θέλω να πω μερικά πράγματα για τον Δημήτρη, να σας το συστήσω, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ημαθία. Ο Δημήτρης τον Τζανακόπουλος είναι νομικός, ήταν γραμματέας της νεολαίας και αυτό σε πολύ νεαρή ηλικία, νομίζω το 2005, Δημήτρη, έως το 2010 για μία πενταετία, της γραμματέας της νεολαίας του τότε ενιαίου συνασπισμού. Το 2012 χρειάστηκε να διακόψει τις διδακτορικές του σπουδές και να γυρίσει από την Αγγλία, γιατί ανέλαβε ως νομικός σύμβουλος του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Αλέξη του Τσίπρα, και το 2015, στην πρώτη μας κυβέρνηση, ορίστηκε από τον τότε Πρωθυπουργό ως Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Εγώ εκεί τον γνώρισα τον Δημήτρη. Συνεργαστήκαμε για 2,5 θέματα που δεν μπορούσα να τα λύσω με τους υπουργούς και η αλήθεια είναι το ότι πρέπει να το πω αυτό, ότι τότε η συμπεριφορά του ήταν άψογη για θέματα της Ημαθίας, ενώ βοήθησε ως προς την επίλυσή τους. Σήμερα ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είναι ένας εκ των 11 βουλευτών που έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και αποτελούν πια τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα αυτή της νέας αριστεράς. Δίνω λοιπόν το λόγο στον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Ευχαριστώ, Φρόσο, και για τα καλά σου λόγια και για την συγκινησιακή φόρτιση της τοποθέτησής σου. Καλώ σας βρήκα, ευχαριστούμε που ήρθατε σε αυτήν την συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της περιοδίας και της ανοιχτής συνέλευσης που διοργανώνουμε εδώ στη Βέρεια, στην Ημαθία, στην πορεία για την πρώτη μας, την ιδρυτική μας συνδιάσκεψη αυτό το Σαββατοκύριακο, 1-3 Μάρτη, όπου επισημοποιούμε αυτήν την νέα πολιτική προσπάθεια. Όμως, πριν μιλήσω για αυτή τη νέα πολιτική προσπάθεια, οφείλω να αποτίσω φόρο τιμής στα θύματα του εγκλήματος των Ντεμπών, καθώς σήμερα είναι μια μέρα πόνου, είναι μια μέρα θλίψης, αλλά είναι και μια μέρα οργής και αγανάκτησης, καθώς οι νεκροί των Ντεμπών ένα χρόνο μετά παραμένουν αδικαίωτοι. Και αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση με κάθε δυνατό τρόπο έχει επιχειρήσει να συγκαλύψει τις τεράστιες ευθύνες των υπουργών αλλά και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για αυτή την θλιβερή τραγωδία. Θέλω όμως σήμερα να χαιρετήσω και τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και τις χαιρετίζουμε ως Νέα Αριστερά σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίες ακριβώς
επεδίωξαν να δώσουν το σήμα στην ελληνική κοινωνία ότι δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω από την αναζήτηση της δικαιοσύνης για τα θύματα αυτά, για τις 57 αυτές ψυχές οι οποίες χάθηκαν λόγω της απόλυτης αδιαφορίας και της απαξίωσης του σιδηροδρομικού δικτύου που έχει πολιτικές αιτίες και αφορά συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Όπως επίσης δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω από την προσπάθειά μας να αναδείξουμε την πολιτική της συγκάλυψης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν τόλμησε να προχωρήσει στη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες του κ. Καραμανλή, του τότε Υπουργού Μεταφορών. Η κινητοποίηση σημερινή δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε αναβρασμό. Το ίδιο νομίζω ότι φαίνεται και από τις κινητοποίησεις των αγροτών, αλλά και από τις κινητοποίησεις των φοιτητών απέναντι στην προσπάθεια για την παράκαμψη του άρθρου 16 και την θεσμοθέτηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Υπάρχουν ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες αντιδρούν απέναντι στην πολιτική μονοκρατορία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Το μεγάλο πρόβλημα της περίοδου, το μεγάλο ζητούμενο της περίοδου είναι πώς αυτές οι κοινωνικές δυνάμεις θα καταφέρουν να εκπροσωπηθούν πολιτικά. Διότι σήμερα, εν έτη 2004, βιώνουμε στη χώρα μας ένα πρωτοφανές κενό πολιτικής εκπροσώπησης των δυνάμεων που πλήττονται από την πολιτική της δεξιάς, από την νεοφιλελεύθερη πολιτική στην οικονομία, από την αυταρχική πολιτική σε ό,τι αφορά τους θεσμούς και τη δημοκρατία. Αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις που αντιδρούν, αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις που ασφικτιούν, αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις που πλήττονται από τις πολιτικές αυτές, εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι δεν μπορεί να τις εκπροσωπήσει πλειοψηφικά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βυθίζεται διαρκώς στην απαξίωση και την ανυπολιψία, μεταλλάσσεται σε μία απροσδιόριστη πολιτική δύναμη, η οποία το μόνο το οποίο κάνει είναι να βλάπτει, να κατατρώει την αξιοπρέπεια των αριστερών πολιτών και όσους ακόμα είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτόν τον πολιτικό χώρο. Οι εξελίξεις του προηγούμενου Σαββατοκύριακου νομίζω ότι είναι ενδεικτικές και επιβεβαιώνουν απολύτως την επιλογή μας να αποχωρήσουμε από αυτόν τον χώρο. Από την άλλη μεριά, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να συνεχίζει σε μια γραμμή συνενετικής, αν θέλετε, πολιτικής στάσης απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, καθώς με τελευταίο παράδειγμα την υπόθεση της αναθεώρησης του άρθρου 16, παρά το γεγονός ότι θα καταψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο, επί της αρχής τοποθετείται, και το χρησιμοποιώ αυτό ως παράδειγμα για να αναδείξω τις πολιτικές και ιδεολογικές συγκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο αυτών χώρων, έχει ήδη δηλώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ότι είναι θετικός στην προσπάθεια που θα κάνει η κυβέρνηση από το Σεπτέμβρη του 2024 και μετά να ανοίξει θέμα αναθεώρησης του άρθρου 16, καθώς θα ξεκινήσει και πάλι η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, θα έχουν περάσει 5 χρόνια από την προηγούμενη. Εξάλλου δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ έχουμε μία διαρκή συνενετική πολιτική και μία διαρκή υποστήριξη στο 70% τουλάχιστον των νομοθετικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν εδώ διαμορφώνεται ένα τεράστιο πολιτικό κενό, το οποίο η νέα αριστερά, αυτό το νέο εγχείρημα το οποίο εμείς συγκροτούμε, θα επιχειρήσει να καλύψει βάζοντας μπροστά, βάζοντας στο επίκεντρο την επιστροφή της πολιτικής, την επιστροφή της αριστερής, της δημοκρατικής, της προοδευτικής πολιτικής. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται να μιλήσουμε ξανά για τις ανάγκες της μισθωτής εργασίας, να μιλήσουμε ξανά για την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους και την ανάγκη να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη, να μιλήσουμε για τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας, την κλιματική δικαιοσύνη, η οποία πλέον είναι ένα ζητούμενο στην περίοδο των τεράστιων κλιματικών και οικολογικών καταστροφών, στην περίοδο αυτής της τεράστιας κλιματικής κρίσης, να μιλήσουμε για την ανάγκη της ανασυγκρότησης της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, η οποία διέρχεται ίσως στην μεγαλύτερη θεσμική κρίση
της μεταπολίτευσης μέσω της μετατροπής της σε αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αυταρχική δημοκρατία. Κανένα σεβασμός στις ανεξάρτητες αρχές, υπόθεση υποκλοπών, αυταρχισμός, αναθεωρήσεις και κτημένων, αν θέλετε, της μεταπολιτευτικής περίοδου. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε την υπόθεση της αναθεώρησης των ποινικών κωδίκων σε μια κατεύθυνση η οποία δεν τιμά την ευρωπαϊκή, αν θέλετε, διαδρομή της χώρας και της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Την υπόθεση της επιστολικής ψήφου, όπου για πρώτη φορά μετατρέπει ακόμα και αυτό ακόμα και αυτή τη σταθερά του αδιάβλητου των εκλογών σε πολιτικό και θεσμικό ζητούμενο. Μιλάμε για μια τεράστια θεσμική κρίση η οποία έρχεται να συμπληρώσει τα πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία αφορούν την ακρίβεια, τη μείωση των μισθών, την αδυναμία χιλιάδων ανθρώπων, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, εκατομμυρίων ανθρώπων να τα βγάλουν πέρα. Αυτή τη στιγμή στη χώρα συγκρούονται δύο κόσμοι, από τη μία μεριά οι κερδισμένοι της αγοράς που εκφράζονται πολιτικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από την άλλη μεριά όσοι πλήττονται από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, από τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε αυτό αφορά την ενέργεια, είτε αυτό αφορά τους μισθούς, είτε αυτό αφορά το κοινωνικό κράτος, είτε αυτό αφορά τους θεσμούς. Και το πραγματικά μέγιστο πολιτικό ζητούμενο της εποχής είναι αυτές οι κοινωνικές δυνάμεις που πλήττονται από αυτή την πολιτική να μπορέσουν να βρουν διέξοδο, να μπορέσουν να βρουν χώρο πολιτικής έκφρασης. Αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε και φιλοδοξούμε να το κάνουμε χωρίς λαϊκισμούς, επαναφέροντας την πραγματική πολιτική, την ουσία της πολιτικής στο προσκήνιο, με συγκεκριμένες προτάσεις, με αγώνες μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο, με ανοιχτές συνελεύσεις σε όλη τη χώρα. Και θέλω να κλείσω λέγοντάς σας ότι μέσα σε ένα μήνα αυτό το νεοσύστατο κόμμα της Νέας Αριστεράς έχει καταφέρει να οργανώσει 100 ανοιχτές συνελεύσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, παρά τους μικρούς πόρους μας, παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα ξεκινάμε από το μηδέν, φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα του ευρύτερου κόσμου της αριστεράς, των δημοκρατικών πολιτών, των προοδευτικών πολιτών, που δεν αφορά απλώς και μόνο όσους αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όσους και όσες όλα τα προηγούμενα χρόνια απογοητεύτηκαν, ματαιώθηκαν, ένιωσαν ότι δεν έχουν διέξοδο, ότι δεν έχουν πολιτική στέγη, καθώς οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς διολίστεναν προς τον κεντρό χώρο. Σήμερα λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος με μεγάλη αισιοδοξία ανασυγκροτείται, ξαναβρίσκει την περπατησιά του και με όλον αυτόν τον κόσμο θα δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και τη μάχη των ευρωεκλογών, έτσι ώστε να υπάρξει αριστερή εναλλακτική λύση, αριστερή προοδευτική και δημοκρατική διέξοδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσουμε από την κάρτα. Είναι και μοναδική γυναίκα. Από ένα άλλο κάρτα, σύμβα από το Μαργκάζο.gr. Ένα σχόλιο θα ήθελα. Στο τελευταίο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στο πρόσφατο, ο κύριος Κασελάκης σας χαρακτήρισε οι υπονομευτές του Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι είστε στα ζήλητα και ότι παρακάτω το Πασόκ να πάρετε τις επόμενες εκλογές. Παρακάτω το Πασόκ, εσείς στις επόμενες εκλογές θα πάρετε να ανταλλάξετε τις κλεμμένες έδρες με πράσινες έδρες. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Ο κύριος Κασελάκης μας έχει συνηθίσει στην χιδεολογία και την αθλειότητα. Δεν είναι καινούριο, δεν το αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα από την συκοφαντία, τη χιδεολογία, την αχριότητα και την αθλειότητα των πολιτικών του δηλώσεων. Επομένως, αυτό το οποίο έχω να σχολιάσω είναι το εξής. Σε σχέση με την υπόθεση των εδρών, εμείς οι 11 είμαστε αυτοί που έχουμε παραμείνει στο χώρο της αριστεράς, με τον οποίο εκλεγήκαμε. Εμείς εκλεγήκαμε με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, το οποίο δεν μιλούσε ούτε για stock options
για τους μισθωτούς, ούτε έλεγε ότι το κεφάλαιο είναι εργαλείο καταπολέμησης των ανισοτήτων και εργαλείο ανάπτυξης, ούτε έλεγε ότι πρέπει να υποστηρίζουμε τις εξοπλιστικές δαπάνες του κ. Μητσοτάκη, ούτε υποστήριζε τις πολεμικές επιχειρήσεις όπως κάνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη στην Ερυθρά Θάλασσα. Επομένως, αυτός ο οποίος μετατοπίστηκε δεν είμαστε εμείς. Είναι ο κ. Κασελάκης και το κόμμα του, το οποίο αυτή τη στιγμή βυθίζεται στην πολιτική απαξίωση, βυθίζεται στην ίντριγκα, τις εσωτερικές συγκρούσεις και στην πραγματικότητα αποτελεί μια μαύρη τρύπα που κατατρώει την αξιοπρέπεια όσων αριστερών πολιτών είναι ακόμα εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό το πολιτικό χώρο. Εξάλλου, να ξέρετε ότι οι δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη και οι φωνές του με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο του τηλεευαγγελιστή που έχει για να τις εκφράζει είναι τόσο σοβαρές και τόσο άξιες προσοχής όσο και οι σιωπές του. Λοιπόν, με τη σειρά. Δημήτρης ο Καρολίδης. Από λάθος δικό μου είχε καθυστέρηση και ζητώ συγγνώμη ακόμη μια φορά, αλλά αν ήξερα, θα ερχόμουν εδώ από τις 5, από τις 4 επομένως. Και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία γιατί τόσο καιρό ψάχνουμε να βρούμε να κάνουμε ένα διάλογο. Και επειδή προσωπικά δεν γνωριζόμαστε, αλλά για τον κύριο Τζανακόπουλο, ακούσε ότι έχει την πόλη, τη γενναιότητα. Αυτό τουλάχιστον είναι η προσλαμβάνωση που έχω. Τώρα θα μιλήσω πολιτικά. Δεν άκουσα κάτι, κύριε Τζανακόπουλο, εκτός αν είναι και την οικονομία του χρόνου. Δεν άκουσα τώρα και τώρα που μιλήσετε και νωρίτερα. Αυτό που δεν άκουσα και το 2019, όταν το 2019 είναι τελειώσει ο κύριος να κάνει τη δουλειά του και να μπορέσει να κάνει μια σωστά διαδικασία. Ναι. Όταν λοιπόν το 2019 σε ένα στέλεχος πρώτης γραμμής, εδώ στη Βέρεια πάλι, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, είχα ρωτήσει ποιες είναι οι πολιτικές σας ευθύνες για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Έχω και πολιτικές ευθύνες. Σιγά μην έχω πολιτικές ευθύνες. Δηλαδή, όταν λοιπόν εσείς σήμερα έρχεστε σε ένα αριστερά πλέον και αναφερθήκατε νωρίτερα και συνάδελφο την κυρία Παπαγιώνα για το φαινόμενο Κασελάκη, λες Κασελάκης βρήκε έπεσε από τον ουρανό. Μα ο Κασελάκης, το φαινόμενο Κασελάκη δεν είναι σημερινό. Ο Κασελάκης εμφανίστηκε όταν πλέον προηγείται, όταν πλέον δημιουργήθηκαν οι συνθήκες. Θα μπορούσε το 2015 να υπάρξει φαινόμενο Κασελάκη, το 2019, το 2020. Βάζω κάποια ζητήματα. Και βέβαια, ενδεχομένως να ενημερωθήκατε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα ήθελα ένα σχόλιο από αυτό, από την τελευταία ομιλία της πρώην συναδέλφου σας στην ίδια ομάδα, τώρα πλέον είστε διαφορετικά στην ίδια πολιτική ομάδα, της κυρία Τζάκλη, εδώ στη Βέρεια, απέναντι μιλούσε, πριν από μία περίπου, που είπε και η Καρκίδα το δίκαιο, όπου μίλησε λέγοντας ότι εσείς είσαστε μια ηγετική ομάδα, ότι δεν το είπε ακριβώς, δεν θυμάμαι ακριβώς η λέξη, αλλά εννοούσε περίπου ότι ήταν στα όρια τέλος πάντων της συνωμοσίας. Ό,τι έγινε, δεν το είπα αυτό, το τονίζω, απλά άφησε να εννοηθεί, και ότι δεν υπάρχει ιδεολογικό πλαίσιο για αυτό που κάνατε, δεν υπάρχει ιδεολογικό πλαίσιο, δεν υπάρχει ιδεολογία, δεν υπάρχει τίποτα, απλά είστε μια ηγετική ομάδα που αφού δεν ελέγχει το κόμμα, φύγατε και πήγατε κάπου αλλού. Απ' τα αδέφη, κυρία Τζάκρη, είναι καλή και γραμμένα. Ευχαριστώ, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά για την πολιτική. Κοιτάξτε. Εδώ τώρα με καλείτε να σχολιάσω πολλά και διαφορετικά πράγματα από την περίοδο. Ναι. Λέω λοιπόν, από την περίοδο 15-19, από την περίοδο 19-23 μέχρι και τις δηλώσεις της κυρίας Τζάκρη, τις οποίες δυστυχώς δεν έχω παρακολουθήσει επακριβώς, έχω διαβάσει τα σχετικά ρεπορτάζ. Λοιπόν, σε σχέση με την περίοδο 15-19, η περίοδος 15-19 ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Υπήρξε ο γνωστός
εκβιασμός της Τρόικας το καλοκαίρι του 2015. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι με αφορά και σε ό,τι μας αφορά, δώσαμε έναν πάρα πολύ δύσκολο αγώνα την περίοδο της διακυβέρνησης για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε κεκτημένα και να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα μπροστά. Νομίζω ότι πολλά, αρκετά πράγματα καταφέραμε, αλλά από εκεί και πέρα ήταν μια περίοδος η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη, πιεστική, και να σας θυμίσω ότι η χώρα τελούσε σε συνθήκη χρεοκοπίας. Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα του 2019, παρά τις δυσκολίες, προφανώς υπήρξαν ευθύνες και λάθη και ανεπάρκειες της περίοδου της διακυβέρνησης, όμως ήταν ένα αποτέλεσμα που έδινε τη δυνατότητα στον τότε ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει, κάνοντας και πολιτική αυτοκριτική και πολιτικό αναστοχασμό και συζητώντας, εν πάση περιπτώσει, για τα ορθά και τα λάθη, για αυτά τα οποία κατάφερε και για αυτά τα οποία δεν κατάφερε. Ωστόσο, αυτό το οποίο επελέγει ως κυρίαρχη γραμμή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα για το οποίο η κυρία Τζάκρη έχει και εκείνη μεγάλες ευθύνες, διότι πρωταγωνιστούσε προς αυτή την κατεύθυνση, ήταν μια σταδιακή κεντρώα μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ. Μια μετατόπιση προς θέσεις οι οποίες ήταν ξένες για την αριστερά. Πολλές από αυτές τις περιέγραψα στην προηγούμενη μου τοποθέτηση, στην προηγούμενη μου απάντηση, και έτσι διαμορφώθηκαν οι όρικοι προϋποθέσεις, αν θέλετε, με τη σταδιακή μετατόπιση και τελικά μετάλλαξη για την επικράτηση του κυρίου Κασελάκη στις εκλογές του 2023. Ευθύνες βεβαίως, πολλές, από πολλές πλευρές. Εμείς ή εγώ τουλάχιστον, αν θέλετε, αναλαμβάνω και το δικό μου μερίδιο. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι να δούμε τι κάνουμε τώρα. Για το αν υπάρχουν ιδεολογικές και πολιτικές διαφωνίες με τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την κλασική ρητορική της συκοφαντίας, η οποία φτάνει στο όριο του παραδόξου. Η Νέα Αριστερά είναι μια νέα πολιτική κίνηση η οποία ξεκινά από το έδαφος της αριστεράς και απευθύνεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές δυνάμεις με συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο, το οποίο σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το πολιτικό πλαίσιο το οποίο υπηρετεί η κυρία Τζάκρη και ο κύριος Κασελάκης στον νέο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με το κοινωνικό κράτος, με τη μισθωτή εργασία, με τις πολιτικές απεύθυνσης, με την οικολογική διάσταση των ζητημάτων. Εξάλλου είναι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος έχει πει ότι θέλει να μετατρέψει το ΣΥΡΙΖΑ στο Δημοκρατικό Κόμμα, σε ένα αντίστοιχο του Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ξέρετε, το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει και ιδιαίτερη σχέση με την αριστερά. Βρίσκεται μάλλον σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Έχει κεντρώες πολιτικές σε ό,τι αφορά την οικονομία, έχει κεντρώες πολιτικές σε ό,τι αφορά την εργασία, και φυσικά κατά κανέναν τρόπο δεν αμφισβητεί τον πυρήνα, αν θέλετε, των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων. Άρα λοιπόν, το αν υπάρχουν πολιτικές και ιδεολογικές διαφωνίες με την κυρία Τζάκρη, εδώ υπήρχαν όταν ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα δεν θα υπάρχουν. Λοιπόν, κύριος Καυτεράνης. Ναι, να ρωτήσω εγώ. Αλλά πέρα από τις, αν μου επιτρέπετε, πέρα από τις πολιτικές, ιδεολογικές διαφωνίες με την συγκεκριμένη βουλευτή, υπάρχουν και διαφορές ουσίας και πρακτικών. Έτσι. Καθώς η κυρία Τζάκρη ήταν μία από τις πρωταγωνίστριες των συκοφαντικών επιθέσεων που δεχθήκαμε όλοι μας την περίοδο του καλοκαιριού, ήταν μία από τις πρωταγωνίστριες, αν θέλετε, της πολιτικής μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το συνονθήλευμα το οποίο παρακολουθήσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εγώ, κύριε Τζανακόπουλε, έχουμε μία Νέα Δημοκρατία η οποία μόνο φιλολαϊκό πρόγραμμα δεν ακολουθεί. Οι αγρότες διαμαρτύρονται, οι γιατροί διαμαρτύρονται, οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται, οι πάντες διαμαρτύρονται, και την ίδια ώρα
η αριστερά δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει, μεταφραζόμενο με την κοινή λογική, ότι υπάρχει πρόβλημα στο περιεχόμενο. Δεν εξηγείται διαφορετικά από φυσιογνωμία, συμπαθέστατε και εδώ και εκεί, έχει αντιπαθήσει εδώ και εκεί. Σας παρακολουθώ τόση ώρα, έχετε πει το όνομα Κασελάκης 11 φορές. Υπάρχει λόγος με τον οποίο, για τον οποίο θα πρέπει να αφιερώσετε ανισότητα? Με ρωτήσατε. Ακριβώς αυτό. Και οι ερωτήσεις που προκύπτουν είναι ακριβώς από αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο αδίκως σας παρουσιάζει ότι είστε κάποιοι θυμωμένοι που φύγατε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος από εσάς περιμένει ένα πρόγραμμα, μία πρόταση. Και καταλαβαίνω, θα μου πείτε ότι είναι ο χρόνος ένας μήνας, αλλά έπρεπε να το ξέρετε. Ότι εδώ η κατάσταση είναι δύσκολη. Καθότι υπάρχει ο κίνδυνος να χαρακτηριστείτε κάποιοι οι οποίοι απλώς από ένα πείσμα θύμωσαν και έφυγαν, που είναι αναλυθές. Μπορείτε να μας πείτε λίγο ένα χρονοδιάγραμμα ότι θα γίνει μία κινητοποίηση να δημιουργήσουμε μία πρόταση. Να την καταθέσουμε αυτή την πρόταση, να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους, να δημιουργήσουμε κάποιους πυρήνες για να ξεκινήσει, γιατί έρχονται και οι ευρωεκλογές. Είναι δύσκολο. Ακούστε. Στην αρχική μου τοποθέτηση, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρθηκα στον κύριο Κασελάκη μία ή δύο φορές. Και αυτό για να εξηγήσω ότι υπάρχει κενό πολιτικής εκπροσώπησης στη χώρα. Από εκεί και πέρα οι ερωτήσεις, καταλαβαίνω και το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων, με τον ένα με τον άλλο τρόπο κινείται γύρω από αυτά τα οποία απασχολούν κάθε φορά την επικαιρότητα. Αλλά σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τις αναφορές στο όνομα, μην το χρεώνετε εμένα, εγώ απαντώ σε ερωτήσεις και έχω μάθει στη ζωή μου, όταν με ρωτάνε κάτι, να μην κρύβομαι ούτε να παρακάμπτω την ερώτηση για να πω τα δικά μου. Όταν με ρωτάνε, οφείλω απέναντι στον δημοσιογράφο που κάνει την ερώτηση, και νομίζω ότι αυτό έκανα και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, να απαντώ στην ερώτησή του και όχι να λέω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο με ρωτάει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό μας, νομίζω ότι στην εισηγητική μου τοποθέτηση σας είπα ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο συνέρχεται και διοργανώνεται η ιδρυτική συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς, στην οποία θα εγκριθεί η ιδρυτική μας διακήρυξη, ενώ έθεσα και πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τον προγραμματικό λόγο της Νέας Αριστεράς. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε και λίγο πιο βαθιά σε σχέση με τα προγραμματικά ζητήματα. Δεν ξέρω όμως τον χρόνο που έχουμε για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτά. Σας είπα ότι πρώτο και κύριο ζήτημα είναι να ξαναμπεί η μισθωτή εργασία στο επίκεντρο. Αυτό σημαίνει ότι σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια αποτελεί το νούμερο ένα κοινωνικό πρόβλημα και όπου το 60% των πολιτών βρίσκονται σε δυσκολία να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές βιωτικές τους ανάγκες, οφείλουμε να έχουμε ένα πολιτικό πρόγραμμα και πολιτικές θέσεις οι οποίες ξαναθέτουν στο επίκεντρο την μισθωτή εργασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρώτον ότι θα πρέπει άμεσα να υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού τουλάχιστον στα 900 ευρώ. Δεύτερον, θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν όλες οι βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Τι σημαίνει αυτό? Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων, των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε και ακόμη πιο συγκεκριμένα πάνω σε αυτές τις σαφείς και καθαρές προγραμματικές προτάσεις. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις, τις οποίες εμείς προτείνουμε και τις οποίες θέτουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας, για την προστασία των ανθρώπων οι οποίοι ενώ δουλεύουν ως ανεξάρτητοι με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών, στην πραγματικότητα εκτελούν εξαρτημένη εργασία. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις επαναφοράς της αιτιολογημένης απόλυσης. Θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις για την προστασία των εργολαβικών και υπεργολαβικών εργαζομένων, πολύ συγκεκριμένες. Περιορισμού της ενοικιαζόμενης εργασίας. Μια σειρά λοιπόν από παρεμβάσεις στον χώρο του εργατικού δικαίου που θα ενισχύσουν και τη διαπραγματευτική δύναμη αλλά και το μισθό. Και επειδή πολλές φορές αυτή τη χώρα μιλάμε για τη μεσαία τάξη, αλλά όλοι ξεχνάνε τη μισθωτή εργασία, να σας πω ότι οι μισθωτοί εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι περίπου 2.800.000 άνθρωποι.
Και είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο υφίστανται τις πιέσεις και τις συνέπειες της πολιτικής της δεξιάς. Αν θέλετε, θα μπορούσα να προχωρήσω αντίστοιχα, αλλά θα φτάναμε μεσάνυχτα, περιγράφοντας συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για τους αυτοαπασχολούμενους, συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος, το οποίο δεν λύνεται απλώς με τη διευθέτηση της ροής του χρήματος σε 10 μεγάλες ενεργειακές εταιρείες για να γίνει η πράσινη μετάβαση, αλλά αντιθέτως απαιτεί την εστίαση στην πολιτική των ενεργειακών κοινοτήτων. Θα μπορούσα να σας πω συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση των υποδομών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε καταστροφές τύπου Ντάνιελ στην ελληνική περιφέρεια. Θα μπορούσα να σας πω προτάσεις για την αντιμετώπιση του μεγάλου αγροτικού ζητήματος, που δεν αφορά απλώς και μόνο το κόστος παραγωγής, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αγροτικού ζητήματος, αλλά αφορά και τον προσανατολισμό των καλλιεργειών. Θα μπορούσα να σας πω προτάσεις για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, για την αποκατάσταση, αν θέλετε, μιας θεσμικής κανονικότητας στη χώρα. Πρώτα και κύρια με την συγκεκριμένη νομοθέτηση που θα επαναφέρει την ανεξαρτησία των κατόνομα μόνο ανεξάρτητων αρχών, με συγκεκριμένες προβλέψεις οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα να μάθουμε τι έγινε σε ό,τι αφορά το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, με συγκεκριμένες αναθεωρήσεις του ποινικού δικαίου, το οποίο πορεύεται στην κατεύθυνση της αυταρχικής δημοκρατίας, και φυσικά με αποκάλυψη των μεγάλων σκανδάλων διαφθοράς της παρούσας κυβέρνησης. Όλα αυτά βρίσκονται, αν θέλετε, στο επίκεντρο της προγραμματικής μας τοποθέτησης, η οποία και εν όψη των ευρωεκλογών θα είναι στη διάθεση των Ελλήνων πολιτών, έτσι ώστε να συγκρίνουν και τελικά να κρίνουν ποια είναι εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να δώσει πραγματική πολιτική διέξοδο στις κοινωνικές δυνάμεις που πλήττονται από την πολιτική της δεξιάς. Ενδεχομένως και με δική μου ευθύνη να μην έγινε κατανοητό αυτό που ήθελα να πω, και δεν μου θέλω να δικαιούσαν, καλά κάνουν και ρώτησαν αυτό, γιατί αυτό είναι το κλίμα της εποχής. Όμως εμείς ανοίγουμε τηλεόραση και ζανακόπη και δεν αφορά τη συγκεκριμένη συνάντηση, αφορά τώρα τη γενική εικόνα. Και βλέπουμε για παράδειγμα τον κύριο Τσακαλώτο, που βγαίνει σε μια εκπομπή. Και αντί να δώσει ένα όραμα για την αριστερά, το νέο όραμα αυτό που λέει η Νέα Αριστερά, α πούμε, σχολιάζει, του βάζουν και λίγο φυτίλια από δίπλα στο σκάι. Για τον Τσίπρα τι έχετε να πείτε, ανοίγει μια συζήτηση. Βλέπουν τον κύριο Φίλη. Αντί για τον αυτό τι έχετε να πείτε, εννοώ ότι σήμερα η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία είναι ότι υπάρχει παντοκρατορία του Μητσοτάκη. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ξαναλέω, όταν γίνεται μια πολιτική ερώτηση, από τη δική μας μεριά οφείλουμε να απαντήσουμε. Η παντοκρατορία του Μητσοτάκη και της δεξιάς δεν σχετίζεται με τις απαντήσεις που μπορεί να δώσει ο κύριος Φίλης ή ο κύριος Τσακαλώτος στην τηλεόραση. Σχετίζεται με κάτι άλλο. Σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν υφίσταται μια αξιόπιστη πολιτική δύναμη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι οι αξιόπιστες εκείνες πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να δώσουν την απάντηση στη δεξιά. Και ακριβώς αυτό είναι που μας κινητοποίησε για να συγκροτήσουμε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα, αυτό το νέο πολιτικό κόμμα της Νέας Αριστεράς, το οποίο νομίζω ότι με την παρουσία του και κοινοβουλευτικά αλλά και εξωκοινοβουλευτικά ξαναφέρνει την πολιτική στο προσκήνιο. Και αυτό είναι και το σύνθημά μας. Να έρθει η πολιτική στο προσκήνιο. Τι σημαίνει πολιτική? Αυτά τα οποία σας έλεγα προηγουμένως, σε συνδυασμό, αν θέλετε, με ευρύτερους προβληματισμούς της ελληνικής κοινωνίας που αφορούν και τα δικαιώματα και τον πολιτισμό και τις νεανικές διεκδικήσεις. Μια σειρά λοιπόν από κεντρικά αιτήματα και πολιτικά ζητούμενα του καιρού μας, τα οποία εμείς φιλοδοξούμε να φέρουμε στο προσκήνιο. Όσο μπορούμε, αυτό θα γίνεται και στο επίπεδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς αυτά έχουν τους δικούς τους ρυθμούς, τις δικές τους προτεραιότητες και ορίζουν, αν θέλετε, πάρα πολλές φορές ερήμη και των πολιτικών δυνάμεων την ατζέντα τη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε με καθημερινές προτάσεις, με καθημερινές παρεμβάσεις και εντός και εκτός κοινοβουλίου να φέρουμε τα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα στο επίκεντρο, και αυτό νομίζω ότι προσπάθησα να κάνω και εγώ στην εισήγηση. Ο κύριος Βοντούρης.
Νίκος Κουντούλης από το Inveria.gr και από το ροδιόφωνο που μιλήσαμε, κυρία Τζανακόπουλε. Μόνο τα τελευταία 15 χρόνια θυμάμαι εγώ έτσι πρόχειρα τουλάχιστον τρεις διασπάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο Δημάρ, λίγο Λαφαζάνης και τώρα είναι αριστερά. Δεν πάω πριν από 30-40 χρόνια. Πολλοί τα έχουν ζήσει εδώ, είναι άλλη ιστορία. Καταφέρατε εμείς την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την πρώτη και τη δεύτερη φορά, ας πούμε, που εξελέγει ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός, να κάνει συνεργασία με τον Πάνο τον Καμένο. Έναν χώρο εκ διαμέτρου αντίθετο πολιτικά, να το πούμε έτσι. Μην με ρωτάτε όμως τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εγώ δεν είμαι πια στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν θα μείνουμε σε αυτό, πραγματικά. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον ερώτηση και η απάντησή σας ακόμη και πολύ. Και λέω τελικά, είναι πιο εύκολο, γιατί είστε μια καινούργια δύναμη. Είναι πιο εύκολο να συνεργαστείτε με έναν απέναντι πολιτικά χώρο και όχι με τους ίδιους χώρους. Και η ουσία ποια είναι της ερώτησης. Υπάρχει περίπτωση με το 3-4% που δείχνουν δημοσκοπήσεις στην Νέα Αριστερά, στον Κωνσταντοπούλου, στον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ όλοι μαζί διασπασμένοι. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να χτυπηθεί η παρτοδυναμία του Μητσοτάκη. Λοιπόν, θα σας απαντήσω το εξής. Δεν πάω στα προηγούμενα, νομίζω ότι συγκρίνεται ανώμια πράγματα. Συγκρίνεται μια περίοδο χρεοκοπίας της χώρας με μια περίοδο που η χώρα δεν είναι χρεοκοπημένη, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Καταλαβαίνω ότι αυτό που μου λέτε είναι ότι πρέπει να συνεργαστούν οι δημοκρατικές, ας πούμε, προοδευτικές, αυτοπροσδιοριζόμενες ως προοδευτικές δυνάμεις για να ανατραπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βεβαίως. Το μεγάλο πολιτικό ερώτημα είναι το εξής. Με ποια πολιτική γραμμή. Διότι, κοιτάξτε, έγιναν πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης τέτοιου τύπου πειράματα, τα οποία ακριβώς επειδή δεν στηρίχθηκαν στο πρωτίο της πολιτικής και του προγράμματος, αλλά στηρίχθηκαν στην ανάγκη της ανατροπής μιας δεξιάς κυβέρνησης, η οποία είναι πραγματική ανάγκη, είναι πραγματικά κοινωνικό αιτούμενο. Όμως, όταν δεν στηρίζονται στην προγραμματική σύγκληση, είναι θνησιγενή αυτά τα πειράματα. Σας θυμίζω ότι όταν έγινε το παρόμοιο πείραμα στην Ιταλία το 2008, η κυβέρνηση αυτή άντεξε για 2 χρόνια και στη συνέχεια είχαμε, ακριβώς επειδή δεν στηρίχθηκε σε προγραμματική σύγκληση, και στη συνέχεια είχαμε την επαναφορά του μπερλουσκονισμού, και σήμερα στην Ιταλία έχουμε την πλήρη κατάρρευση της αριστεράς και την Μελόνι, την ακροδεξιά Μελόνι να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού. Άρα εμείς τι λέμε σαν Νέα Αριστερά. Βεβαίως είμαστε ανοιχτοί στον πολιτικό διάλογο και είμαστε ανοιχτοί στις πολιτικές συγκλήσεις. Αλλά αυτές οι συγκλήσεις δεν μπορεί να είναι συγκλήσεις που θα αφορούν απλώς και μόνο πρόσωπα. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή του ευρύτερου δημοκρατικού αριστερού προοδευτικού χώρου στην Ελλάδα δεν είναι η έλλειψη ενός προσώπου που θα ενώσει τα διαφορετικά κομμάτια, αλλά είναι η έλλειψη συμφωνίας στις βασικές προγραμματικές προτεραιότητες, τις οποίες εμείς προσπαθούμε να περιγράψουμε στο πρόγραμμά μας. Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ βαδίζουν σε άλλα πολιτικά μονοπάτια. Άρα λοιπόν εγώ θα φτάσω στο πολιτικό συμπέρασμα να πω ότι το ζήτημα δεν είναι απλώς και μόνο η ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη από μια πολιτική δύναμη η οποία θα έρθει να εφαρμόσει έναν ενδεχομένως λίγο πιο ευαίσθητο νεοφιλελευθερισμό, αλλά η πραγματική πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό σημαίνει συγκεκριμένες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος, σε ό,τι αφορά τη μισθωτή εργασία, σε ό,τι αφορά τη φορολογική πολιτική, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική, σε ό,τι αφορά την πολιτική της οικολογικής προστασίας. Άρα λοιπόν, γι' αυτό εμείς βάζουμε σαν σύνθημά μας το να επιστρέψει η πολιτική και όχι η συζήτηση γύρω από το ποιο πρόσωπο θα ενώσει έναν χώρο ο οποίος είναι πολυδιασπασμένος. Η πολυδιάσπαση του χώρου είναι σύμπτωμα πολιτικής κρίσης και προγραμματικής κρίσης και της επικράτησης δυνάμεων οι οποίες διαρκώς οδηγούν τα κόμματα, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, προς όλο και πιο συντηρητικές και ντρώες πολιτικές κατευθύνσεις. Να ρωτήσεις κάποια, ναι. Η Νέα Αριστερά θα ήθελε τον Αλέξη Τσίπρα να συστρατευτεί μαζί της. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας χώρος ο οποίος εγκλωβίζει πολιτικές δυνάμεις
εγκλωβίζει κοινωνικές δυνάμεις που θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει την πολιτική επιλογή του εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και αρκετούς μήνες, και νομίζω ότι είναι και συγκεκριμένες οι ευθύνες τις οποίες έχει για την κατάσταση η οποία σήμερα επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ.